στη συζήτησή μας. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα παράγοντα ο οποίος νομίζω θα είναι καθοριστικός για το πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Και είναι, κύριε Λεμονή, ο παράγοντας χρόνος, όπου από ό,τι ξέρουμε ο χρόνος που τρέχει μέχρι τώρα, αυτό είναι το επίσημο, είναι ο χρόνος της 20, είναι ένας χρόνος με ορίζοντα λήξης την 28η Φεβρουαρίου. Εμείς είναι σίγουρο ότι, και το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, και νομίζω είναι και ένα δίκαιο αίτημα, να σας πω την αλήθεια. Ζητάμε παραπάνω χρόνο για να μπορέσουμε να πείσουμε τους εταίρους μας ότι θα πάμε σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, το οποίο όμως θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα το οποίο αυτοί ζητάνε. Κάτι το οποίο πάρα πολλοί έλεγαν, γιατί δεν το κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί δηλαδή δεν προσπαθεί να πάει στο ίδιο αποτέλεσμα με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο διαφορετικός τρόπος όμως, για παράδειγμα, θα ήταν η πάταξη της φοροδιαφυγής. Ο διαφορετικός τρόπος, για παράδειγμα, ήταν να ανοίξει η λίστα Λαγκάρτ και να φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι υπάρχουν μέσα. Υπήρξαν πάρα πολλές αμαρτίες της προηγούμενης κυβέρνησης, για τις οποίες ο ελληνικός λαός έδωσε την απάντησή του πριν από μια εβδομάδα. Τώρα λοιπόν, το ζητούμενο από τη σημερινή κυβέρνηση είναι να μπορέσει να πάει στο ίδιο αποτέλεσμα με διαφορετικό τρόπο. Το ερώτημα είναι, μπορείς να πας πραγματικά με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο αποτέλεσμα? Εάν δηλαδή μαζέψεις από τη φοροδιαφυγή 5 δισεκατομμύρια, για παράδειγμα, και τα δώσεις με διαφορετικό τρόπο με τις μεταρρυθμίσεις που εξαγγέλεις, ότι θα πάρω πίσω το αυτό, θα πάρω πίσω το άλλο, θα πάρω πίσω το τρίτο, δεν θα εφαρμόσω το τέταρτο, τότε το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θα κερδίσεις από τη μία, θα χάσεις από την άλλη, το αποτέλεσμα είναι μηδέν, λένε. Και δεν το λένε οι οικονομολόγοι, το λέμε στην καθημερινή μας ζωή. Ναι, αλλά έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η προηγούμενη κυβέρνηση, θεωρώ ότι εκεί που πραγματικά δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες ήταν στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Και βάζοντας μέσα στο θέμα των μεταρρυθμίσεων προφανώς και την πάταξη της φοροδιαφυγής και την πάταξη της διαφθοράς και γενικά οτιδήποτε χαλούσε τη συνταγή του πελατειακού συστήματος. Α, μπράβο. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι η νέα κυβέρνηση, μιλώντας για μεταρρυθμίσεις, βάζει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στις μεταρρυθμίσεις και ειδικά θα ήθελα να επισημάνω την τοποθέτηση του κυρίου Νικολούδη σαν υπουργό υπεύθυνο για τον έλεγχο των μεγάλων προμηθειών, πάταξη για τη διαφάνεια, πάταξη διαφθοράς κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Κατ' εμέ και πιστεύω να τον αφήσουν τον άνθρωπο ελεύθερο και να του δώσουν και τις βοήθειες που χρειάζεται για να μπορέσει να φέρει πραγματικά το αποτέλεσμα που θέλω να πιστεύω ότι όλος ο ελληνικός λαός και το θέλει και το έχει ανάγκη. Μία παράμετρος λοιπόν είναι αυτή, ότι μπορούμε μεν να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα που λέτε, αλλά από άλλο δρόμο. Από άλλο δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Και όχι ακόμα και αυτές που γίνανε, είτε να μην υπάρξουν εγκύκλοι εφαρμοστικές, είτε κάποιες μεταρρυθμίσεις να τις παίρνουμε πίσω κτλ. Το βιώσαμε, νομίζω ότι δεν πρέπει να το ξαναβιώσουμε αυτό. Τώρα, σε σχέση με το χρόνο. Είναι λογικό ότι μια νέα κυβέρνηση χρειάζεται χρόνο. Θεωρώντας ότι έχει πρόγραμμα η νέα κυβέρνηση, δηλαδή δεν το διαμορφώνει τώρα πώς θα πάει να διαπραγματευτεί. Έχει, αλλά δεν είναι προφανές ότι μπορεί κιόλας να το κυκλοφορήσει στα περίπτερα. Όμως, παρά το ότι έχει πρόγραμμα, χρειάζεται χρόνο να διαπραγματευτεί, όμως ο χρόνος είναι χρήμα εις βάρος Ελλάδος. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Με την απόφαση που πάρθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αγορά ομολόγων, το οποίο πρόγραμμα θα αρχίσει για όλες τις χώρες Ευρωζώνης, νομίζω όχι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μάρτιο. Για μας θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Και είναι Στην καλύτερη περίπτωση. Και είναι 1,7 δις το μήνα. Νομίζετε ότι έχουμε την πολυτέλεια, αυτή τη ρευστότητα να πούμε άστε και άλλους 5-6 μήνες, 8-10 πίσω? Νομίζω δεν την έχουμε. Άρα πραγματικά, επειδή και για τη νέα κυβέρνηση ο χρόνος είναι χρήμα, πρέπει στον ταχύτερο δυνατό, στον λιγότερο δυνατό χρόνο να οδηγήσει τα πράγματα της διαπραγμάτευσης εκεί που όλοι θέλουμε και περιμένουμε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω προς τη στιγμή. Ο χρόνος πάντως θα συνοδεύεται και από ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα. Δηλαδή, ναι, εκείνο το οποίο ζητάμε δεν είναι μόνο χρόνος, είναι και ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα για να μπορούμε να καλύψουμε τη ρευστότητα των τραπεζών
ένα βασικό θέμα με χρήματα, για να μπορούμε να καλύψουμε την αποπληρωμή κάποιων υποχρεώσεων μας, κυρίως δανείων που λήγουν, αν δεν κάνω λάθος, δόσεων προς το δούνου του και κάποια έντοκα που λήγουν συνεχώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό αυτή τη στιγμή, μάλλον ένα δημοσιονομικό κενό, διότι Δεκέμβριο και Γενάρη οι εισπράξεις του κράτους πήγαν πάρα πολύ άσχημα, γιατί κανείς με απλά λόγια περίμενε αυτή την αλλαγή ο κόσμος και κανείς δεν πλήρωνε, περίμενε να δει τι θα γίνει. Άρα δεν ζητάμε μόνο χρόνο, ζητάμε μια ενδιάμεση συμφωνία στην πραγματικότητα, με, κυρίως με όρους που να μας ικανοποιούν εμάς, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αρχές του καλοκαιριού το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η λεγόμενη γέφυρα, αν δεν κάνω λάθος. Το ενδιάμεσο πρόγραμμα. Αυτή είναι η γέφυρα. Αλλά και εδώ και το μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, οι σκληρές θέσεις των Ευρωπαίων ποιες είναι, ουσιαστικά είναι δύο. Δεν συζητούμε τη διαγραφή του χρέους και ελάτε να τελειώσει η αξιολόγηση και κουβεντιάζουμε τα πάντα. Κουβεντιάζουμε δηλαδή και το καινούριο πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Θα υποχωρήσει η Ευρώπη από την αξιολόγηση ή δεν θα υποχωρήσει. Αν υποχωρήσει, τουλάχιστον κατά δήλωσή τους, τις κουβεντιάζουν τα πάντα. Εκεί λοιπόν και το μεγάλο πρόβλημα. Για έναν αμοιβαίο βιβασμό. Αφού επισημάνομαι. Με τι ανταλλάγματα όμως από την πλευρά. Να πω στο θέμα του χρόνου. Για μένα είναι εύκολο. Ο χρόνος είναι χρήμα. Αυτό είναι και στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω επιβεβαιώνεται κατά απόλυτο τρόπο. Το χρήμα λοιπόν έχει να κάνει με την διαπραγμάτευση και τους συμβιβασμούς. Υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο κόστος και αν δεν επέλθει συμβιβασμός τόσο για την Ελλάδα σε χρήμα, αλλά για μένα με πολλά προβλήματα και για τον κοινωνικό ιστό και για τη δημοκρατία μας και για τα πάντα. Γι' αυτό μίλησα και πριν ότι δεν πρέπει με τίποτα να αποτύχει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, δεν αφορά μόνο το κομματικό επίπεδο, και ένα τεράστιο κόστος το οποίο δεν νομίζω να μπορεί να υπολογιστεί και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη και για παγκόσμια, γι' αυτό βλέπουμε και την Αμερική να παρεβαίνει κτλ. Το χρήμα που κοστίζει ο χρόνος είναι ελάχιστο μπροστά στις απώλειες σε χρήμα που μπορεί να προκύψουν αν δεν επέλθει συμβιβασμός. Άρα η γέφυρα μετάβασης από το παλιό πρόγραμμα στο καινούριο είναι το μόνο για μένα δεδομένο όπου η Ευρώπη θα κάνει πίσω προκειμένου να υπάρξει σε αυτό το επίπεδο ένα συμβιβασμός έτσι ώστε να εξευρεθεί ο χρόνος που είναι απαραίτητος για να πάμε σε μια νέα εποχή. Και τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα εγώ είμαι... Άρα για να καταλάβει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή το πρώτο ζητούμενο που παλεύει η χώρα μας, η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, είναι ο χρόνος. Να της δοθεί δηλαδή ο απαραίτητος χρόνος, αυτή η ενδιάμεση συμφωνία, αυτή η γέφυρα, πείτε τι όπως θέλετε, το ίδιο πράγμα είναι, έτσι ώστε να πάμε μέχρι το καλοκαίρι. Και αν θέλετε για μένα, είναι για και ένα στοιχείο που διαφοροποιεί αυτή τη στιγμή τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Γιατί έχω την αίσθηση, αν δεν με απατά και η μνήμη μου δηλαδή, ότι είναι η πρώτη φορά που από μόνοι μας διαθέτουμε κάποιο χρόνο. Ενώ στις άλλες διαπραγματεύσεις και το 10 και το 12 δυστυχώς η χώρα δεν είχε χρόνο να διαπραγματευτεί όπως θα ήθελε και αυτό είναι ένα σημαντικό. Τώρα στιγμή. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν είχε αν θυμάστε, ή δεν την άφησαν, δεν τις έδωσαν ή δεν το πάλεψε. Ή δεν επένδυσε. Το έχω την εντύπωση ότι απαντήθηκε με τις εκλογές. Ή δεν επένδυσε στο να βρεθεί τουλάχιστον ο χρόνος. Να δούμε τη νέα κατάσταση. Βέβαια τα σημεία εκκίνησης έτσι κι αλλιώς κάθε φορά ήταν διαφορετικά. Ούτε η Ευρώπη ήταν ίδια, ούτε η Ελλάδα ήταν ίδια. Και το 10 και το 12. Το 12 πάντως για να πούμε την πραγματικότητα όσο έχει, ήμασταν πάρα πολύ κοντά στην έξοδο. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο Brexit. Ήταν μια πραγματικότητα η οποία μετέπειτα αποδείχτηκε και από τις δηλώσεις του προηγούμενου Υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και από όσα μάθαμε στην πορεία, ότι ήταν μια πραγματικότητα που τώρα δεν υπάρχει. Που δεν υπήρξε. Δεν υπάρχει το 2015. Και υπάρχει και η διαβεβαίωση, δηλαδή είναι κόκκινη γραμμή αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ. Και για την Ευρώπη, αλλά και για την ελληνική κυβέρνηση, ότι δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση για Brexit. Είναι και αυτό μια κόκκινη γραμμή στη διαπραγμάτευση που οριοθετεί, αν θέλετε, το επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Υποτίθεται ότι ούτε και τότε συζήταγαν, αλλά δεν συζήταγαν υπό προϋποθέσεις. Δεν συζήταγαν, αλλά το πεδίο διαμορφωνόταν και από τις αγορές και από τα spreads και όλα αυτά. Θα σας αφήσω τελευταίο αυτή τη φορά. Να ακούσουμε και τον κύριο Μαρακάκη. Να ακούσουμε και τον κύριο Μαρακάκη για να απαντήσετε συνολικά. Κύριε Κοσολάκη, σε αυτή τη φάση ο χρόνος είναι πολυτέλεια. Αλλά ο χρόνος που υπάρχει πρέπει να είναι χρόνος που θα εκμεταλλευτούμε
1100%. Τι σημαίνει αυτό? Σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να πηγαίνεις έτοιμος. Και αυτή η διαπραγμάτευση είναι κρίσιμη, πολύ κρίσιμη για τη χώρα. Χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο διαπραγμάτευσης για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σοβαρά. Και η δική μας θέση είναι ότι στη φάση τη συγκεκριμένη θα μπορούσε η κυβέρνηση να ζητήσει μια παράταση της διαθεσιμότητας του προγράμματος, όχι του μνημονίου, και μετά τις 28 του μήνα, έχοντας χρησιμοποιήσει το διάστημα αυτό για να μπορέσει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση, να μπορέσει να παρουσιάσει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων στο κράτος, ούτως ώστε και οι εταίροι μας να δουν ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια στο εσωτερικό, ότι είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα, ούτως ώστε όλες οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, ακόμα και εκείνη του χρέους που θα γίνει σε ένα δεύτερο χρόνο, θα γίνει αργότερα, να γίνει σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Ο χρόνος πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια μη συνεννόησης. Το αποτέλεσμα θα βγει μετά από συνεννόηση. Κανένας δεν μπορεί να αντιπαλέψει αυτές τις συνθήκες ολομόναχος. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν με τις εκλογές, που θα τις δούμε να γίνονται σιγά σιγά, προσεκτικά, αλλά με αποφασιστικότητα, ξαναλέω τρίτη φορά απόψε τη λέξη αυτή, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνιστούν πράγματι ένα σχέδιο αναμόρφωσης της κοινωνίας. Αυτό το σχέδιο σε πολλά σημεία, σε πάρα πολλά σημεία, προφανώς συμπίπτει και μπορεί να γίνει αντικείμενο συνεννόησης και με τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό νομίζω σαφές το είπαμε. Εκεί που δεν θα μπορέσαμε να συμφωνήσουμε και εκεί πραγματικά είναι ένα θέμα σύγκρουσης. Διότι όταν έλεγε για μεταρρυθμίσεις το μνημόνιο, το αλίστου μνήμης μνημόνιο, έλεγε ας πούμε για παράδειγμα απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Έλεγε κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, έλεγε μείωση των συντάξεων, επιδρομή στα εισοδήματα, διάλυση του κοινωνικού ιστού στην ουσία και αποκρατικοποίηση τέτοια έκταση και με τέτοια μορφή που να ισοδυναμούν με λαϊλασία. Αυτό το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μνημονίων, χωρίς εισαγωγικά ή με εισαγωγικά, όποιος θέλει να βάλει τη λέξη μεταρρυθμίσεις, αυτό τελείωσε. Αυτό πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει, γιατί σαφώς υπάρχει και ότι θα διατυπωθεί, σαφώς θα διατυπωθεί, ένα σχέδιο εθνικής αναμόρφωσης, πολλά σημεία του οποίου, επαναλαμβάνω, θα τύχουν της ευνοϊκής μεταχείρισης, διότι αποτελούν κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά σημεία, βασικά, όπως είπαμε, η διαφθορά, όπως είναι η πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, αυτά συνιστούν σχέδιο. Και εδώ, μέχρι τον Ιούλιο, πιστεύω να είμαστε έτοιμοι και να τύχουμε και τις χρηματοδοτήσεις που είπε ο κύριος Λεμονής πολύ σωστά και να καλύψουμε τα βασικά, τα τρέχοντα. Εγώ θα ήθελα να δώσω μεγάλο βάρος και δεν ξέρω στο επόμενο κομμάτι της συζήτησης μας αν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Σιγά-σιγά όμως τα παράλληλα, αν και το χρέος επικαθορίζει τα πάντα, σιγά-σιγά και παράλληλα με τις πρωτοβουλίες, υλοποίηση των δεσμεύσεων δηλαδή, των επιμέρους τομέων δράσης της κυβέρνησης, θα αναμορφώνεται και το κλίμα. Θα δημιουργείται, πιστεύω, και θα δουλέψουμε γι' αυτό και όχι μόνοι μας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είμαστε μόνοι μας, αλλά θα ζητήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμαχία, θα αλλάζει και το κλίμα. Σιγά-σιγά δηλαδή με τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει η κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί να αναλάβει, το κλίμα θα αλλάξει. Δεν λέμε ότι θα γίνει ανάπτυξη από τη μία μέρα στην άλλη. Θα γίνει όμως μια αναστροφή του αρνητικού κλίματος. Δεν λέμε ότι με την ίδρυση Υπουργείου, ας πούμε, καταπολέμησης της ανεργίας, για παράδειγμα, λύθηκε το πρόβλημα της ανεργίας. Ή ότι με την ίδρυση Υπουργείου Έρευνας γίναμε πρωτοπόροι στην έρευνα. Αλλά είναι θετικά βήματα. Είναι βήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και θα οδηγήσουν σιγά-σιγά στην αλλαγή, αναμόρφωση σε μια σοβαρή κατεύθυνση, διαφορετική ας πούμε και δημοκρατική κατεύθυνση φυσικά, διότι έχουμε σειρά μέτρων που άπτονται της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Διαλεκτικά, αν θέλετε, δεμένο το ένα με το άλλο, θα διατυπωθεί η άποψή μας συνολικά στην κατάλληλη στιγμή. Το timing, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι σημαντικό στοιχείο στις διαπραγματεύσεις. Και εκεί απάνω η κυβέρνηση ζητάει και τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων χωρίς περιστροφές και χωρίς υποσημειώσεις όμως, παρακαλώ, και κυρίως τη στήριξη του ελληνικού λαού. Ήδη θα έχετε υπόψη σας ότι τις κρίσιμες ημέρες των διαπραγματεύσεων κυκλοφορεί μια εκτεταμένη, ας πούμε, πρόσκληση να υπάρχει ένα ρεύμα, μια εκδήλωση λαϊκής στήριξης. Έτσι θα προχωρήσουμε και εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Πάρα πολύ αισιόδοξος, όχι μόνο τα πρώτα βήματα, από μια προβολή στο μέλλον που πιστέψτε με θα είναι θετική. Λοιπόν, επειδή
έθεσε ένα θέμα ο κύριος Μπαλομενάκης που θέλω να σας ζητήσουμε. Πέρα από το χρέος δηλαδή και τα υπόλοιπα, ένα βασικό στοιχείο που οδήγησε στην εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι υποσχέθηκε ότι θα αναστρέψει, θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, θα αναστρέψει μια πορεία και θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία είχαν συμβεί στη χώρα την τελευταία πενταετία, για τα οποία όλοι συζητούσαμε, κακά τα ψέματα. Και για την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και για το, για τον κοινωνικό ιστό που διαρριγνιόταν όσο περνούσε ο καιρός και για το γεγονός ότι κάθε αξιολόγηση που κάθε φορά που ερχόταν η χαρτογιακάδα της Τρόικας είχαμε και μια αξιολόγηση η οποία συνοδευόταν και από μια σειρά προαπαιτούμενα τα οποία οδηγούσαν ακόμη βαθύτερα στο τέλμα. Όλα αυτά λοιπόν, για όλα αυτά έχει δίκιο σε αυτό που λέει, αξιολογήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση και γι' αυτό ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Υποσχέθηκε λοιπόν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημά μου είναι, ή μια σειρά από αλλαγές των μεταρρυθμίσεων. Να το πω διαφορετικά, μια σειρά από αλλαγές των μεταρρυθμίσεων που είχαν γίνει. Από κατάργηση των μεταρρυθμίσεων. Και κατάργηση. Όχι αλλαγές, γιατί λοιπόν, μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κάτι διαφορετικό. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, εάν πιστεύετε πραγματικά ότι θα λειτουργήσει αυτό. Ότι δηλαδή θα εφαρμόσει αυτό το οποίο είπε και προεκλογικά ή θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις των υπουργών, τις πρώτες εξαγγελίες τέλος πάντων που έγιναν άμα την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κύριε Κονσολάκη, το μνημόνιο που έβαλε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι δυσφωνούν. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολο του σχεδόν είπε ότι αυτές θα πρέπει να καταργηθούν. Έχει υποσχεθεί κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες όμως δεν ξέρουμε. Είπε ο κ. Μπαλουμενάκης για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, ανάπτυξης κτλ. Αυτό πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Διότι το να λες ότι καταργώ, αλλά στη θέση του να μην βάζεις κάτι το καινούργιο, δεν μπορείς να πεις τίποτα περισσότερο. Εγώ πανέρχομαι όμως στο θέμα του χρόνου. Επανέρχομαι και λέω ότι ο χρόνος είναι μοχλός πίεσης για τους Ευρωπαίους. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να τρέξει και να μην αφήσει τους Ευρωπαίους να τρώνε το χρόνο και να το ροκανίζουν. Διότι όταν το ροκανίζουν, πλέον θα φτάσουν τα πράγματα στο παραπέντε όπως κατ' επανάληψη το έχουν κάνει και τότε είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και πλέον εκεί ενδίδεις. Νομίζω λοιπόν στο θέμα του χρόνου η κυβέρνηση θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ. Από εκεί ύστερα πρέπει να περιμένουμε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε αν σε αυτά τα πράγματα τα οποία θα καταργηθούν γιατί επιβληθήκαν με το μνημόνιο υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι το καλύτερο. Εγώ απλώς κρατάω κάποια πράγματα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το 751 ευρώ. Έτσι. Αρχίζουμε και το μαζεύουμε και το πράγμα. Ξέρετε κάτι, εντάξει, αλλά αυτό θα γίνει σταδιακά και σύμφωνα με τις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν όταν είμαστε. Γιατί θυμόμαστε ότι προεκλογικά πούμε και λίγο. Να είναι μαλακά και για να μπορούμε να καταπίνουμε μετά. Το είπε ο Στρατούλης χθες το πρωί στο Sky. Ο Σκουρλέτης το είπε. Ότι αυτό θα γίνει σταδιακά. Είπε το εξής, με συγχωρείτε, είπε ότι θα διαβουλευτεί με τις ενώσεις των εργοδοτών οι οποίες ήδη έχουν εκφραστεί θετικά. Είπε ότι δεν μπορεί ότι να γίνει τονωθεί. Άμεσα, διότι θα είναι ένα σοκ για την ελληνική οικονομία. Μα νομίζω το είπε ότι δεν θα μπορεί να τονωθεί η αγορά και είναι προς το συμφέρον. Είπε ξεκάθαρα. Εντάξει, αν δεν γίνει σε 10 μέρες, θα γίνει σε 15. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, όχι, σε 15. Μιλάμε σε σταδιακά. Εντάξει, αποκατάσταση όμως είναι αποκατάσταση. Επομένως, πάλι ο χρόνος έχει σημασία, διότι και αυτά που υποσχεθήκαν θα πρέπει να γίνουν σιγά-σιγά το βάθος χρόνου που θα γίνει. Η αναστροφή του κλίματος και η αναστροφή των προσφυγών. Και να σα πω και κάτι, δεν είναι λάθος το σιγά-σιγά. Φυσικά δεν είναι αργά. Διότι, κύριε Μπαλομενάκη, αν γινόταν την άλλη μέρα που έλεγαν εκλογικά, τότε πραγματικά θα οδηγούσε στο αντίστροφο αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα είχαμε αύξηση της ανεργίας αντί για μείωση. Διότι θα βλέπαμε επιχειρήσεις να διώχνουν κόσμο για να μπορούν να τα πάρουν. Θα το είχαν κάνει και προηγούμενοι. Το θέμα του Σερντανό είναι δέσμευση. Νομίζω ότι θα το επανεξετάσουν. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, με αυτό που έγινε, εξοικονομεί το ελληνικό κράτος 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ποιο αυτό. Με την κατάργηση ΣΕΡΤ και τη δημιουργία αυτή τη συναντή και τα λοιπά, 300 εκατομμύρια ευρώ εξοικονομούμε το χρόνο. Και πώς θα ξοδεύει για την ερήφη. Όχι, μιλάμε για καθαρό. Αφήστε τα τώρα αυτά. Γιατί όχι, αυτά δεν αφήνω τίποτα. Εσείς θα τα δείτε. Εμείς τίποτα. Εμείς από τα παρατηρούμε. Αυτό λέω ότι δεν είναι καθόλου απλά. Φυσικά δεν είναι απλά. Ήξερα ότι τα 80 εκατομμύρια που πήραν εργαζόμενοι σε αποζημίωση. Τι θα κάνουν, θα γυρίσουν πίσω. Όχι, βέβαια, πρέπει να σε ψηφιστούν. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Θα πρέπει να δει ποιου θα προσλάβει, πόσου χρειάζεσαι. Με ποια κριτήρια. Αυτά είναι δεδομένα. Αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Είναι πολύ νωρίς. Λοιπόν, να πάω σε διαφημίσεις και να μου πείτε και οι υπόλοιποι τη γνώμη σας για αυτές τις μεταρρυθμίσεις και αυτές τις αλλαγές που... ναι. Και τις καταργήσεις που εξαγγέλει η κυβέρνηση. Πάμε σε διαφημίσεις.